Καλησπέρα. Είμαι ο Αντώνης Γιαλούρης από το Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς της Bayer Ελλάς και είμαι υπεύθυνος για την καλλιέργεια της ελιάς. Κυκλοκόνιο και γλαιοσπόριο, δύο πολύ σημαντικοί μυκητολογικοί εχθροί της ελιάς. Οι καλλιεργητικές εργασίες σίγουρα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αντιμετώπισης αυτών των δύο ασθενειών. Καλό κλάδεμα για τον καλό αερισμό, όπως και η ζανεκτονία για την αποφυγή της υγρασίας, βοηθάνε πάρα πολύ στη διαχείριση αυτών των δύο ασθενειών. Η Bayer έχει ένα εξαιρετικό πορτφόλιο μυκητοκτόνων για να αντιμετωπίσουμε τους δύο εχθρούς τους οποίους προαναφέρουμε. Η σύστασή της είναι να ξεκινήσουμε στο στάδιο του κροκιάσματος με ένα Flint Max, το οποίο έχει έγκριση στο κυκλοκόνιο. Είναι ένα μυκητοκτόνο με δύο δραστηριά, έχει μια εξαιρετική δράση και θα αποτελέσει μια πάρα πολύ σημαντική βάση για να ξεκινήσουμε καθαρή για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους δύο εχθρούς. Στη συνέχεια, στην άνθηση, ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό στάδιο, έχουμε την πρώτη από τις δύο εφαρμογές του Flint. Η άνθηση είναι ένα στάδιο όπου το γλαιοσπόριο μπορεί να πάει να μπει μέσα στο άνθος και να μας βγάλει προβλήματα αργότερα. Το Flint λοιπόν, με έγκριση για το συγκεκριμένο εχθρό αλλά και για το κυκλοκόνιο παράλληλα, θα μας προσφέρει μια πάρα πολύ καλή προστασία σε αυτό το κρίσιμο στάδιο. Όσο περάσει τώρα καλοκαίρι και προφορήσουμε και φτάσουμε μέσα στο Σεπτέμβρη, εκεί όπως ξέρουμε αρχίζουν οι υγρασίες και αυξάνονται, οι βροχές αρχίζουν και γίνονται λίγο πιο συχνές, άρα ευνοούνται αρκετά αυτά τα δύο παθογόνα. Έχουμε δύο λύσεις για αυτό το στάδιο μέχρι και πριν τη συγκομιδή. Το ένα είναι η δεύτερη εφαρμογή του Flint, την οποία μπορούμε να την κάνουμε μέχρι το 90% του μεγέθους και 14 μέρες πριν από τη συγκομιδή, αλλά έχουμε και τη νέα μας λύση, το Serenade Tazo, το οποίο είναι ένας βάκυλος σε μια υγρή μορφή, έχει έγκριση στη βιολογική χειρουργία, μπορεί να κάνουμε μέχρι 6 εφαρμογές και έχει έγκριση πόνιο, γλαιοσπόριο, αλλά και καρκίνωση που αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα σε αρκετές περιοχές. Άρα, τα προϊόντα της Bayer μέχρι και τη συγκομιδή μας δίνουν τη δυνατότητα και την ευελιξία να μπορέσουμε να τα τοποθετήσουμε εκεί τα οποία χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συμβουλή των γεωπών μας, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Μετά τους φθινοπορεινούς ψεκασμούς έρχεται η συγκομιδή. Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, δυστυχώς συμβαίνουν διάφοροι τραυματισμοί, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε είτε με ένα χαλκούχο, όπως το BMIX Secure, το οποίο έχουμε εμείς, το οποίο είναι ένα WG50 οξυχλωριούχος χαλκός, ή αντίστοιχα μπορούμε να κάνουμε φυσικά και Serenade Tazo, μιας και έχει και έγκριση και για την καρκίνωση το βιολογικό αυτό σκεύασμα. Η αντιμετώπιση του δάκου, μιας και πάει και κάνει νύγματα στον καρπό, τα οποία αυτά μπορούν να αποτελέσουν είσοδο διαφόρων παθογόνων, η παράλληλη αντιμετώπιση του βοηθάει πάρα πολύ στην εξάπλωση του γλαιοσπορίου. Οπότε έτσι δεν ξεχνάμε την ταυτόχρονη αντιμετώπιση του δάκου με DECIS EXPERT, DECIS EVO, αλλά και το νέο μας εντομοκτόνο, το Sivanto Prime.